Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ για το 2011, το οποίο ήταν μειωμένα σε σχέση με πέρυσι και σαφώς επηρεασμένα από την οικονομική κρίση, αποτέλεσε την αφορμή για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Γιάννης Πανουδάκης. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η ΟΠΑΠ δείχνει μια ανθεκτικότητα και μια ισχύ στην κερδοφορία της, στη μεικτή κερδοφορία της, τα ποσοστά της οποίας την καθιστούν μια πολύ σημαντική εταιρεία στην ελληνική επικράτεια και στον παγκόσμιο χάρτη των τυχερών παιχνιδιών. Το 2011 αναλώθηκε πρώτον στο άνοιγμα σημαντικών νέων προοπτικών για την εταιρεία, όπως η εξασφάλιση αποκλειστικής άδειας από την ελληνική κυβέρνηση για τα 35.000 παίγνιο μηχανήματα VLTs, αλλά και στην επέκταση της άδειας για επιπλέον 10 χρόνια έως το 2030, της αποκλειστικής άδειας λοιπόν των 11 παιχνιδιών, και με μια αποσημείωση ότι από το 2020 το στοίχημα θα είναι όχι αποκλειστικότητα της ΟΠΑΠ στο διαδίκτυο, αλλά θα είναι ελεύθερο για την ελληνική κυβέρνηση να δώσει και άλλες άδειες. Και προφανές είναι, επαναλαμβάνουμε εδώ στο slide, τη διατήρηση περιθωρίων κερδοφορίας, υψηλής κερδοφορίας, υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας το 2011. Αυτό το πετύχαμε σε συνδυασμό με καλά margins που απέδωσαν τα παιχνίδια μας, αλλά και με τη μείωση του κόστους, η οποία είναι συνεχής προσπάθεια από την αρχή της ανάληψης της διοίκησης, από τη σημερινή διοίκηση το 2010. Έχουμε δώσει μια υπόσχεση, συνέχισε ο πρόεδρος της ΟΠΑΠ, ότι θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη βελτίωση του κόστους διάθεσης και παραγωγής και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας. Έχουμε δώσει μια υπόσχεση, όχι υπόσχεση σαν ευχή, αλλά σαν διαδικασία καθημερινή της διοίκησης, ότι θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην βελτίωση του κόστους διάθεσης και παραγωγής και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας. Η ΟΠΑΠ διαχειρίζει τα παιχνίδια της με ευθύνη, πρόσθεσε ο κ. Πανουδάκης, καθώς τα πρακτορία είναι χώρος αποκλειστικής διάθεσης παιχνιδιών σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΟΠΑΠ διαχειρίζεται τα παιχνίδια της με ευθύνη, με τρόπο περιοριστικό, και το έχω επαναλάβει ότι τα πρακτορία μας είναι χώροι αποκλειστικής διάθεσης παιχνιδιών και κατά συνέπεια με τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε είναι και χώροι περιοριστικής διάθεσης. Αν κάποιος θελήσει να συμμετέχει στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ, θα πάει στο πρακτορείο. Δεν γίνεται όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλες χώρες, όπου αγοράζεις εφημερίδα και δίπλα αγοράζεις και τον τζόκερ ή το λότο. Ή πηγαίνεις να πιεις καφέ και παίζεις πάμε στοίχημα. Το αντίστοιχο πάμε στοίχημα στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι ο τρόπος που διαδίδει και εκμεταλλεύεται εμπορικά τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ είναι περιοριστικός. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όμως και πρόεδρος της εταιρείας αναφέρθηκε και στο κοινωνικό της ρόλο. Δεύτερο, η απόδοσή της στο κοινό καλό, στην κοινωνία, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αν αθροίσετε χορηγίες, δωρεές και φόρους στα τελευταία 3 χρόνια, σε αυτό το ποσό βλέπετε ότι δεν περιλαμβάνεται το μέρισμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου, που είναι το 34% του μερίσματος που αποδίδει η ΟΠΑΠ. Φέτος, παραδείγματος χάρη, με 72 cents, 319 εκατομμύρια μετοχές, θα είναι περίπου 223 με 224, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια. Το 1 τρίτο, τα 72-75 εκατομμύρια, θα είναι υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Πέρυσι ήταν διπλάσιο, γιατί αποδώσαμε μέρισμα 85%. Επί των καθαρών κερδών, και πρόπερση ήταν 97%. Το σύνολο των 3 ετών είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Αν προσθέσουμε τα 500 εκατομμύρια, η απόδοση υπέρ του ελληνικού δημοσίου, είτε υπό μορφή φόρων, μερισμάτων, είτε υπέρ του κοινωνικού συνόλου, υπό μορφή δωρεών και χορηγιών, ξεπερνάει το 1,5 δισεκατομμύριο, νομίζω είναι τάξος του 1,8 δισεκατομμυρίου. Τέλος, ο κύριος Πανουδάκης αναφέρθηκε στα 3 μεγάλα θέματα για το 2012 και συγκεκριμένα στην άδεια των VLTs, στη γρήγορη ένταξη της εταιρείας με έναν ανταγωνιστικό τρόπο στη βάση των 11 παιχνιδιών στο διαδίκτυο, και τρίτο, στη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας Παιχνιών, που θα μπορεί να προστατεύει τη διαχείριση των τυχερών παιχνιδιών στην ελληνική επικράτεια, να καταπολεμά το παράνομο στοίχημα και να έχει την ευθύνη γι' αυτό.